Ότι για την Εθνική είχαμε 26-48 δίποντα, 54,17%. Βλέπω λογικά ο Μουράτος, αυτός ο οποίος πάει πρώτος, θα τον δούμε σε λίγο. 5-16 τρίποντα και 12-15 βολές. 27 rebound συνολικά, 21 assist, πολύ μεγάλος ο αριθμός για την Εθνική μας. Μόλις 6 τα λάθη, 13 τα κλεψίματα και έχουμε τον Βασίλη Μουράτο μαζί με την Χρύσα για τις δηλώσεις. Χρύσα. Ναι, έχουμε τον Βασίλη Μουράτο μαζί μας. Πώς είδες το παιχνίδι? Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Οι Σουηδοί χθες κερδίσαν τη Γερμανία. Έχουν πολύ καλές αρχές στο παιχνίδι τους. Παίζουν στο όριό τους συνεχώς. Αλλά μπήκαμε από την αρχή συγκεντρωμένοι, ελέγξαμε το ρυθμό, ελέγξαμε από την αρχή το παιχνίδι και αυτό φτάσαμε σε μια εύκολη επικράτηση. Πάντως, παρά το γεγονός ότι ήταν περισσότεροι πόντοι από τους χθεσινούς, σας δυσκόλεψαν περισσότερο από την Τσεχία, έτσι δεν είναι? Εντάξει, κάθε παιχνίδι σε αυτό το ευρωπαϊκό είναι ξεχωριστό. Οι Σουηδοί παίζανε τελείως διαφορετικό μπάσκετ από τους Τσέχους χθες. Αλλά όπως είπα και πριν, η σημασία έχει ότι ήμασταν συγκεντρωμένοι και καταφέραμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό το διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός λοιπόν ήταν και ο Βασίλης Μουράτος στις δηλώσεις τις οποίες έκανε. Τα μόνο στην τηλεόραση. Και τις δηλώσεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Ναι, ναι. Ωραία, πάμε. Πώς είδες το παιχνίδι, σας δυσκόλεψε περισσότερο από το χθεσινό? Δεν θεωρούμε κανένα παιχνίδι εύκολο. Ήταν μια καλή ομάδα η οποία το απέδειξε χθες που κέρδισε τη Γερμανία. Έπρεπε σήμερα να σημαδέψουμε στο ψηλό διότι δεν δίναν βοήθειες από πουθενά. Και κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είχαμε σκληρή την άμυνα πάνω απ' όλα, γι' αυτό είχαμε τόσο μεγάλη διαφορά. Πάντως υπάρχει ικανοποίηση από τη σημερινή εμφάνιση, έτσι δεν είναι? Σίγουρα μας φαίνει ικανοποίηση διότι δείχνουμε ότι παραμένουμε συγκεντρωμένοι. Παρόλο τις μεγάλες διαφορές, εμείς έχουμε το κεφάλι σκυμμένο και κοιτάμε ένα στόχο. Παίζουμε κάθε μέρα ο καθένας με 100%. Και προσπαθούμε να κάνουμε και τους εαυτούς μας, το coaching staff και όλο τον κόσμο ευχαριστημένο. Ωραία. Εντάξει, Χρύσα, γιατί περιμένει και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, ναι. Ο οποίος θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας για τις δικές δηλώσεις, ο coach της Εθνικής. Είπαμε, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος και από την σημερινή εμφάνιση. Αν χθες υπήρχε το μελανό σημείο στα λάθη, σήμερα δεν νομίζω ότι μπορεί να εστιάσει κάπου ότι υστέρησε η εθνική μας ομάδα, Μιχαλή. Ναι, όχι. Αυτά τα παιχνίδια είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει μια ομάδα για να είναι έτοιμη στα νοκάουτ. Γιατί εκεί ουσιαστικά θα παιχτούν όλα. Ωραία. Χρύσα, είμαστε έτοιμοι? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, ωραία, πάμε. Είστε ικανοποιημένος από το γεγονός ότι μειώθηκαν τα λάθη τα χθεσινά από 16 στα 6 σημερινά? Ναι, αυτό είναι κάτι που είχαμε συζητήσει και χθες με τα παιδιά. Το σημαντικό για μας φυσικά είναι ότι Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι είχαμε καλή ενέργεια για περίπου 40 λεπτά. Καταφέραμε και ξέραμε ότι το παιχνίδι θα είναι πιο δύσκολο σήμερα από το χθεσινό. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που προσπαθεί λίγο να περιορίσει τη δημιουργία της αντίπαλης ομάδας με κάποιο τρόπο και με κάποιες άμυνες που χρησιμοποιεί. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς βρήκαμε λύσεις πάλι από την άμυνά μας, που αυτό θα είναι το μεγάλο μας όπλο. Κρατήσαμε χαμηλά τους Σουηδούς και καταφέραμε και πήραμε μια ακόμα νίκη. Coach, αυτό θα ρωτούσα τώρα. Το κλειδί είναι η πολύ καλή άμυνα ή η πολυφωνία στην επίθεση? Κοίταξε, το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που παίζεται και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε όλους μας τους παίκτες ενεργούς με διάθεση και με ενέργεια στο πίσω κομμάτι στην άμυνα και στην επίθεση να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε καλές προϋποθέσεις για να σκοράρει αυτός που είναι στην καλύτερη μέρα, αυτός που είναι ξεμαρκάριστος. Και σήμερα και χθες έχουμε πάνω από 20 ασίστ στο παιχνίδι. Δείχνει 21. Το πόσο ομαδικοί είμαστε και το πνεύμα που υπάρχει στην ομάδα του αλτρουισμού. Και αυτό είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει σαν ομάδα. Ευχαριστώ πολύ.